Καταρχήν, βλέποντας την ιστορία της βιομηχανίας και μέσω της έκθεσης σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο χώρο, σίγουρα δεν μπορείς παρά να αισθάνεσαι αισιόδοξος για το κομμάτι το αναπτυξιακό με τη συμβολή πάντοτε της βιομηχανίας. Ξέρετε, η κρίση μας έδωσε τη δυνατότητα να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα σχετικά με τα αναπτυξιακά μοντέλα τα οποία ακολούθησε η χώρα μας και ποια θα πρέπει να ακολουθήσει από τώρα και εις το εξής. Και σίγουρα η αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου με προτεραιότητα και με προτεραιότητα στη μεταποίηση και με επίκεντρο τη μεταποίηση. Είναι ξεκάθαρο ότι μέσω της μεταποίησης, μέσω της βιομηχανίας, δημιουργείται μεγαλύτερο ΑΕΠ, έχει το μεγαλύτερο πελοπλασιαστή και ίσως είναι και ο μοναδικός τρόπος για την πιο γρήγορη και ασφαλή έξοδο της χώρας μας από την κρίση. Οι εποχές αλλάζουν. Οι προτεραιότητες αλλάζουν, οι οικονομίες αλλάζουν. Θεωρώ ότι κάθε χώρα οφείλει να στηρίξει το αναπτυξιακό της μοντέλο στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Αυτή τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν κλάδοι στην Ελλάδα οι οποίοι μέσω της μεταποίησης μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν τα μέγιστα στην έξοδο από την κρίση. Παράδειγμα η αγροδιατροφή, παράδειγμα το τρόφιμο και ο κλάδος γύρω από αυτά. Βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η βιομηχανία είναι η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και η δημιουργία μιας εξωστρεφούς δραστηριότητας, η οποία θα ανοίξει νέους δρόμους και θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν, αν θέλετε, τις αγορές τους και τους τζίρους τους εκτός χώρας, σε αγορές οι οποίες πραγματικά είναι σε θέση να πληρώσουν αυτή την προστιθέμενη αξία.